Πάμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπλος. Εκπαιδευτικοί συμμετέχουν δυναμικά στην πορεία με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Μακράκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους ελευθεριατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά με την κυρία Λαζανάκη, συνάδελφό σας εκεί στον Υπηαγωγείο, στο 28ο. Θέλω να πάμε λίγο στα παιδιά του Δημοτικού. Ποιες δράσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα και πώς αντιλαμβάνονται τη σημερινή ημέρα? Σήμερα πραγματοποιήθηκαν όντως σε όλες τις σχολικές μονάδες, δημοτικά και νηπιαγωγεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδιακές εκδηλώσεις για να τιμήσουμε την ηρωική εξέγερση και τα ποινήματα που εκπέμπονται από το Πολυτεχνείο. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις θετικές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, προσαρμοσμένα βέβαια πάντοτε ανάλογα και με την ηλικία τους. Θεατρικά δρόμενα, τραγούδια και άλλες δράσεις και παρεμβάσεις που οργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί, προσπαθήσαμε και σήμερα πραγματικά να επικαιροποιήσουμε τα μηνύματα της επαιτίου του Πολυτεχνείου, που πραγματικά αυτά τα μηνύματα είναι επίκαιρα και διαχρονικά. Μάλιστα. Υποχρέωση βέβαια της εκπαιδευτικής κοινότητας, η αλήθεια είναι, να περάσει στα νέα παιδιά, σε 9χρονα, 10χρονα, 12χρονα, 12χρονους μαθητές, όλα αυτά τα γεγονότα σε μια ευαίσθητη ηλικία, με τρόπο βέβαια, κατά κάποιο τρόπο εύπεπτο, προκειμένου να κατανοηθούν οι αξίες της εποχής. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή έχει πάρα πολύ φασαρία μέσα στην Πλατεία Ελευθερίας, στην πορεία και στη συγκέντρωση μάλλον του... Δεν με ακούσατε, δεν με ακούσατε, σωστά. Αναφέρθηκα στο ρόλο των εκπαιδευτικών, στον ρόλο ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού, ενός σύγχρονου δασκάλου, στο κομμάτι να περάσουμε στα παιδιά, σε μαθητές δημοτικού, τις αξίες της εποχής. Ακριβώς. Ακριβώς, και σε μια περίοδο που αμφισβητούνται δημοκρατικά κοινωνικά δικαιώματα, σε μια περίοδο που πιεζόμαστε οικονομικά και κοινωνικά, πραγματικά θα πρέπει και εμείς εκπαιδευτεί, και αυτό κάνουμε στην πράξη, να αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε μέσα από τις εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας τα μηνύματα της δημοκρατίας, των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, και τα παιδιά, ανάλογα και με την ηλικία και ανάλογα πάντα αυτές οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στη φύση και στην ηλικία των παιδιών. Μια χαρά τα παιδιά πραγματικά αντιλαμβάνονται αυτά τα μηνύματα. Εννοείται και είναι αυτονόητο ότι δεν στεκόμαστε μόνο στην σημερινή ημέρα για να μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αλλά αυτά τα μηνύματα προσπαθούμε καθημερινά, όπως είπατε και εσείς, να τα περάσετε. Μάλιστα. Διότι διαμορφώνουμε συνειδήσεις, διαμορφώνουμε κριτική σκέψη, που είναι πολύ σημαντικά συστατικά για τους αυριανούς πολίτες μας. Και θέλουμε πολίτες πραγματικά που να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνουν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, να αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα, και σε μια περίοδο που, όπως προείπα, αφισβητούνται πάρα πολλά από αυτά, πραγματικά να φτιάξουμε πολίτες με κριτική σκέψη, με συνείδηση και με δημοκρατική αντίληψη. Κύριε Μακράκη, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ.